Εκτό τη μέση διάθεση έκρηξη και πραγματοποίηση του σκάφου 100 του νόμου 38-52 μεταξύ τη περιφέρεια τη προπονήση του Δήμου Βόρεια Συνορία για το έργο κατασκευή ηλεκτροφωτισμού στη γήπεδο με λιγού του Δήμου Βόρεια Συνορία, περιφερειακή σαν τη Αρκαδία του κ. Δημάρχου. Μιλάμε για μια αντίστοιχο και αντίστοιχο σχέδιο προγραμματική σύμβαση για το έργο κατασκευή ηλεκτροφωτισμού στη γήπεδο με λιγού του Δήμου Βόρεια Συνορία τη περιφερειακή ενότητα Αρκαδία. Έχει προηγουμένω το 2004 και είναι επίσης μια διμερή σύμβαση του άρθρου 100-152 του 2010. Έχει προσφαλεί από την περιφέρεια προπονήσεων του διευθυντή της τεχνικών έργων της περιφέρειας του κ. Κοκκόγιανη. Εισηγούμε την έκκληση του σχεδίου, την διαδικασία της κλήρωσης για την ανάπτυξη των μέλων της κοινής επιτροπής παρακολούθησης από την μεριά του Βόρειας Εταιρείας, την οξυγό της σύμβασης και την υπογραφή αυτής της σύμβασης, έχοντας τη γνώση ότι θα έρθω που περιλαμβάνει αυτή την πλούμενη προγραμματική σύμβαση θα εκτελεστούν από την επόμενη δημοτική και την επόμενη περιφερειακή και περιφερειακή αρχή. Επειδή υπερβεβαιωθώ ότι θα είναι στην επόμενη δημοτική αρχή, θα διεκδικήσω την όποια επόμενη περιφερειακή αρχή την εκτέλεση από τον έργο γιατί είναι για τον καλό τόπο μας. Και τον καλό τόπο μας. Συμφωνώ με την αρχή και λέει ότι οι εργαζόμενοι να συνεργαστούν. Αν πιστεύω ότι θα λειτουργούν τόσο σύντομα. Κύριε Γιωβάλλο, εντάξει. Θα συμφωνήσω με τον τρελαγή σα, με κύριο Σκάτζο, ως προς το συγκεκριμένο. Θα πρέπει όμως να το θυμίσω την εποχή που πανηγύρισε για το λιμάνι. Έτσι. Τίποτα άλλο. Πρόκειται το καταψηφίσω. Ναι. Θα συμφωνήσω το λιμάνι. Δεν θέλω να συμπληρώσω τίποτα συγκεκριμένο. Θέλω να πω μόνο το προηγούμενο είχε και μια έννοια ότι μπορεί να προέκυψε μια καινούργια ανάγκη στην παραλιακή του Ξηροπηγάδου. Εδώ αυτό το γήπεδο είναι εδώ και πόσα χρόνια. Από μόνο το ότι έρχεται σήμερα δηλώνει κάτι. Εγώ δηλώνω όμως κατηγορηματικά ότι πράγματι όλα αυτά θα εξεταστούν, να το γνωρίζεις, θα εξεταστούν. Θα υπάρχουν προτεραιότητες και θα γίνουν. Δεν υπάρχει κανένας που να έχει αντίρρηση ότι πρέπει το γήπεδο της Μελιγούς να έχει φωτισμό. Δεν υπάρχει κανένας που να αντιδράσει αυτό. Όμως υπάρχουν οι προτεραιότητες. Σίγουρα θα γίνει. Αλλά δεν η κοροϊδία. Το ζήτημα της πολιτικής είναι η κοροϊδία, το τάξιμο. Αυτό δεν το κάνει σήμερα. Ή το έκανες πριν 5 χρόνια, πριν 3, πριν 2, πριν 1, δεν έρχεσαι την τελευταία στιγμή. Αυτό έρχομαι να στυλιτεύσω ως πολιτική η οποία πρέπει να είναι καταδικαστέα από τους πάντες. Από τους πάντες. Ευχαριστούμε πολύ. Για το φιλόσοφο τι είναι. Μου πέρασε να προδώσουμε στην κλήρωση. Θέλω να το πω. Για να τεχθεί ένα πληρωματικό μέρος από τη λίστα που θα είναι το σύμπουλο. Μέσω της γέννησης και ο αριθμός. Είναι το 11. Η γέννηση είναι το 16, βέβαια. Το 11 είναι η κυρία Τσάλου Κορυγού Παναγιώτα, στο δικό μου βεβαίως. Και ως αναπληρωματικό είναι το 7ο και ο Φλερτάξης αριστερά. Το 16, βέβαια.